Χαίρομαι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πολλοί που βρίσκουμε εδώ μαζί σας στην Άξο, στην προσπάθεια στον αγώνα αυτό που ξεκινάει, ξεκίνησε ήδη κάποιος ο καιρό για τις επόμενες περιφερειακές εκλογές. Περιττώ να πω ότι αισθάνομαι μεγάλη τιμή και ευθύνη, πρώτα απ' όλα γιατί το κόμμα, μας, το ΚΚΕ μου ανέθεσε αυτό το καθήκον για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς και ότι ο αγώνας αυτός που έχουμε ξεκινήσει για την περιφέρεια αφορά ένα ευαίσθητο τμήμα του Αιγαίου, έτσι θέλω να το λέω, το Νότιο Αιγαίο, και βέβαια το οποίο από την παλιά μου ιδιότητα γνώρισα κατά κύριο λόγο από τη μεριά της θάλασσας. Στην Άξο, άλλο μια φορά είχα έρθει πολύ μικρός. Και τώρα πάλι. Φίλες και φίλοι, τα προηγούμενα 5 χρόνια η Λαϊκή Συσπήρωση έδωσε μάχες και στα δημοτικά συμβούλια όπου είχε συμβούλους και στην περιφέρεια. Και όχι μόνο εδώ, αλλά και στη σε όλη τη χώρα. Στην ίδια ρότα θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα. Θα συνεχίσουμε ένα αγώνα δηλαδή απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται συνολικά τόσο σε τοπικό όσο και σε κρατικό επίπεδο. Μια πολιτική που έχει τις επιπτώσεις της κατεξοχής στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Η περιφέρεια εφαρμόζει την πολιτική της κεντρικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι καθαρό. Διαχειρίζονται κονδύλια ΕΣΠΑ που μην ξεχνάμε έχουν πληρώσει οι ευρωπαϊκοί λαοί και ο ελληνικός βέβαια. Και το ερώτημα όμως που πρέπει να θέσουμε είναι πού κατευθύνονται αυτά τα ΕΣΠΑ και πώς. Άρα και καλύπτονται όλες οι κρίσιμες ανάγκες του λαού. Ακούστε προηγουμένως που κατευθύνονται, νομίζω. Εμείς λέμε ότι δεν κατευθύνονται, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγει μόνο τα έργα που αποφέρουν άμεσο κέρδος για τους επιχειρηματίες ή τους εργολάβους. Αυτά είναι τα επιλέξιμα. Αυτά τα έργα επιλέγει. Στη συνέχεια θα ζητήσω την υπομονή σας για να αναφερθώ σε ορισμένους από αυτούς τους κρίσιμους τομείς στην περιφέρειά μας. Ας αρχίσουμε από το πρόβλημα υγείας. Σε όλα τα νησιά είναι έντονο. Ούτε το καλοκαίρι επαρκούν οι υποδομές. Όχι βέβαια ότι στην υπηρετική χώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά μπορεί να χτίζονται και νοσοκομεία όπως γίνονται σε Σαντορίνη, Περιπίνη. Έχουν και μηχανήματα αγορασμένα βέβαια από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες. Βάζουν και τον Πρωθυπουργό να κάνει τα εγγένεια και μετά τέλος. Τα προβλήματα σε ιατρικό, η ελλείψη σε ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό είναι τεράστιες. Δεν ξέρω εδώ αν έχουμε με κάτι και με τα ΕΚΑΒ και με τα τέτοια. Ναι, ίσως, αν χρειαστεί, κάνουμε και καμιά ερώτηση προηγούμενα στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά τη παιδεία έχουμε ανεπαρκή ευκαιρία προβλήματα στη μετακίνηση μαθητών, έντονο το πρόβλημα των αναπληρωτών, οι οποίοι άνθρωποι έχουν ξεσηκωδίκιο λες. Τελευταία. Περιφέρεια και η Δήμη προσπαθούν να επιδοτήσουν τη διαμονή γιατρών, καθηγητών και δασκάλων. Και όχι παντού. Δεν είμαστε αντίθετοι. Οι ανάγκες πρέπει να καλυφθούν. Δεν συμφωνάμε όμως να καλύπτονται με την τοπική φορολογία. Η Δήμη παίρνουν από τους κατοίκους τη στιγμή που οι κάτοικοι έχουν πληρώσει και την εφορία προηγουμένως. Οι περιφέρειες και οι Δήμοι πρέπει να διεκδικούν, λέμε εμείς, τα κονδύλια από την κεντρική κυβέρνηση και όχι από το δημότιο. Ρωτάμε όμως, κυβέρνηση και τοπική διοίκηση, γιατί επιχορηγούνται μόνο αυτές οι κατηγορίες. Πρέπει να εξασφαλίζει την κατοικία και στους άλλους δημόσιους υπαλλήλους. Και να αναφερθώ στους συναδέλφους.
των σωμάτων ασφαλείας, του πολεμικού για παράδειγμα, αλλά και των στρατιωτικών που υπάρχουν. Ειδικά μάλιστα σε νησιά με υψηλό κόστος διαμονής και διαβίωσης. Αλλά μήπως και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν πρόβλημα διαβίωσης στα νησιά αυτά. Το τι ακούσαμε σήμερα στη Σαντορίνη είναι άλλο πράγμα. Αγανάκτηση. Τεράστιο πρόβλημα. Νομίζουμε ότι πρέπει τα σωματεία αυτούς να δραστηριοποιηθούν και των εργαζομένων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Και οι ίδιοι να δραστηριοποιηθούν μέσα από τα σωματεία τους. Και να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται, τις ανάγκες τους. Τις ανάγκες που έχει ένας άνθρωπος εργαζόμενος στον 21ο αιώνα. Το ζήτημα της συγκοινωνίας στο Αιγαίο είναι επίσης σοβαρό. Είναι τουλάχιστον ντροπή να μένουν νησιά του Αιγαίου αποκλεισμένα για μέρες. Πρέπει να ντρέπονται. Δεν μπορεί από τη μια να συζητάμε ότι αμφισβητούνται κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο, την Τουρκία, τον Ερντογάν, την αστική τάξη της Τουρκίας βασικά, και από την άλλη τα νησιά του Αιγαίου να μένουν ξεκομμένα μεταξύ τους από την υπηρετική χώρα ή μεταξύ τους, είτε λόγω καιρού είτε λόγω πλημελούς λειτουργίας των βαποριών, είτε στο τέλος λόγω της ακρίβειας των εισιτηρίων. Εμείς, εγώ το λέω αυτό εγκατάληψη, είτε μέσα σε εισαγωγικά είτε εκτός. Και πιο συγκεκριμένα εγκατάλειψη του λαού των νησιών, γιατί αυτοί που έχουν τον Πάρα δεν έχουν πρόβλημα. Οι προύχοντες θέλουμε λιμάνια σωστά, διεκδικούμε δρομολόγια τακτικά και σταθερά που να καλύπτουν τις ανάγκες και των απομέρων και των μικρών νησιών. Και όχι μόνο για 2-3 μήνες, ξέρω να θα βάλουν ένα ζαρζαβατικό ότι θα μπορούν να το μεταφέρουν, να το πουλήσουν στο δίπλα νησί. Θέλουμε φθηνό εισιτήριο. Όχι ακριβό εισιτήριο για τον νησιώτη και συγχρόνως επιδοτήσεις και αφορολόγητα για τους αυτοπλόγους και τα σαμπάκια τους. Όμως φθηνό εισιτήριο για το λαό και επιχειρηματικό κέρδος μαζί δεν συναντήσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς σας. Έχει. Έχει καθίσμα. Έχει και εδώ καθίσμα. Αλλά εγώ θα μιλήσω τέτοιο. Εδώ λοιπόν σε σχέση με το συγκοινωνιακό, μόνο η πρόταση του ΚΚΕ για κοινωνικοποίηση μεταξύ άλλων και των μεταφορικών μέσων και των ναυπηγείων μπορεί να δώσει ριζική λύση στο πρόβλημα. Όσο υπάρχει το επιχειρηματικό κέρδος και τις κυβερνήσεις αυτές που έχουμε, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Άρα λοιπόν, ριζική λύση θα δοθεί σε μια κοινωνία εργατική σοσιαλιστική, με μια οικονομία την οποία θα λείψει το καπιταλιστικό κέρδος, έτσι μόνο θα έχουμε αξιόπλο απλία που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του λαού των νησιών με ελάχιστο αν όχι δωρεάν εισιτήριο και δουλειές για τους εργαζόμενους, τα ναυπηγεία και... Έτσι θα μπορέσει να κρατηθεί και ο πληθυσμός στα νησιά, ανάγκη που όλοι αναγνωρίζουν, αλλά η πολιτική τους, όλες οι παρατάξεις και τα κόμματα τα αστικά, αλλά η πολιτική τους οδηγεί ακριβώς να δείτε το αποτέλεσμα. Προσπαθούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του λαού με το μεταφορικό ισοδύναμο, μπορεί να έχει ωραίο τίτλο, αλλά δεν αποκαθιστά τη ζημιά που υπάρχει. Αυτός που μετακινείται, πόσες φορές μετακινείται. Ή μήπως μπορούν όλοι να μετακινηθούν. Όλοι όμως οι νησιώτες επιβαρύνονται από τα ίδια πρώτης ανάγκης αφού οι τιμές είναι αυξημένες λόγω του της μεταφοράς. Αλλά επίσης δεν τους έχουν και καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τον τρόπο υλοποίησης του μεταφορικού ισοδύναμου. Τους καλούμε να ανακοινώσουν στοιχεία, δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Από την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, να δούμε ποιες κατηγορίες πολιτών υποφελήθηκαν, από ποια νησιά και τι ποσά τελικά δόθηκαν. Ούτε αυτό είναι. Άλλα λέγανε, δεν έχουν δώσει παρά μόνο ένα μέρος. Επειδή εκλογές έχουν, δεν ξέρω σε ποια νησιά, σε ποιες κατηγορίες έχουν εστιαστεί οι επιδοτήσεις αυτές. Σχετικό είναι και το θέμα του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά. Κατάργηση του οποίου ψήφισαν όλοι τους όλα τα κόμματα
μνημόνιο. Τώρα επαναφέρουν το μέτρο στα νησιά με hot spot, συνδέοντας το με το αν υπάρχουν περισσότεροι πρόσφυγες από τη δυναμικότητα των δομών. Η ανάγκη για μειωμένο ΦΠΑ, φίλες και φίλοι, είναι αντικειμένη και για όλα τα νησιά. Και όχι μόνο για τα 5-6. Το ΚΚΕ προκαιρού κατέθεσε σχετική τροπολογία στη Βουλή. Χτες και απέριξα. Αλλήμον. Εμείς μάλιστα διεκδικούμε όχι μόνο μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά, διεκδικούμε κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης για όλο το λαό της χώρας. Και όχι μόνο στα νησιά. Στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Τα πρώτα αεροδρόμια, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κρίσιμο, παραδόθηκαν στη Φράπορτ και συνεχίζουν. Η Φράπορτ βέβαια έκανε τη δουλειά της με δανεικά από το ελληνικό δημόσιο. Ενώ την πρίκησαν και με πυροσβεστικά κλιμάκια, αποδυναμώνοντας τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του λαού, τέλος πάντων. Για κάλυψη αναγκώνιας ιδιωτικής επιχείρησης. Πρέπει να βγάλουμε όμως και συμπεράσματα. Από την παραχώρηση των αεροδρομίων ποιος κερδίζει? Οφελούνται οι εργαζόμενοι? Δεν νομίζω. Μήπως τα εισιτήρια θα φθηνύνουν για το λαό των νησιών? Φυσικά όχι. Ένα άλλο ζήτημα, άρα το επιχειρηματικό κέρδος. Αυτό προωθήθηκε, αυτό υλοποιήθηκε και θα συνεχίσει. Για το λαό τίποτα. Ένα άλλο ζήτημα επίσης σοβαρό που θεωρούμε ότι υπάρχουν βαριές ευθύνες των κυβερνήσεων και της τοπικής διοίκησης, υπόθηκε προηγουμένως, είναι ότι απαιτείται η αντιμετώπιση και λήψη αναγκαίων μέτρων για υλοποίηση έργων πρόληψης και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Και οι σχετικές δαπάνες πρέπει να καλυφθούν από το κεντρικό κράτος. Το κεντρικό κράτος. Αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση απαξίει. Έχουμε προβλήματα με το νερό. Έχετε και εσείς εδώ. Είχατε. Α, φέτος έβρεξε. Θα γλιτώσετε τα μάτια. Τα όποια έργα υλοποιούνται, πάλι διερωτόμαστε ποιον ωφελούν. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε την κατασκευή και τη διαχείριση των έργων πραγμάτων και απαλάτωσης και τα λοιπά να παραδίδονται σε μεγαλοεπιχειρηματίες. Βέβαια, γίνονται όποια έργα γίνονται, χωρίς όμως να ενδιαφέρεται κανείς για τα δίκτυα μεταφοράς του νερού. Επομένως, στα σπίτια του λαού το νερό που πάει είναι ακατάλληλο. Παλιό το δίκτυο. Και το αφήνουν, φαίνεται, σίγουρα για να τραβήξουν από τους δημότες τα σχετικά κονδύλια. Η ηλιακτική διασύνδεση των κυκλάδων, παρά την τεχνική της σημασίας και τις δυνατότητες που ανοίγει, θα οδηγήσει ήδη οδηγεί, είπαμε, σε αυξήσεις των λογαριασμών και επιβαρύνσει των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Και όχι μόνο στα Κυκλαδονήσια, σε ολόκληρη τη χώρα. Μην νομίζετε λοιπόν ότι η διασύνδεση έγινε για εσάς εδώ, για το λαό. Έγινε για να εκμεταλλευτούν οι επιχειρηματίες, τους αέριδες του Αιγαίου, των Κυκλάδων. Τώρα είναι η ευκαιρία του για μεγάλα κέρδη. Δεν είμαστε όμως αρνητικοί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά το ζήτημα είναι πάλι και με ποιες προϋποθέσεις εγκαθίσταται. Τι θα γίνει με το περιβάλλον? Θα ωφεληθεί ο λαός, θα φθηνύνει το ρεύμα, θα σταματήσει αυτό που συμβαίνει σήμερα με το κομμένο ρεύμα σε λαϊκά σπίτια? Τι θα συνεχίσει? Όσο για τα αντισταθμιστικά ωφέλη, με τα οποία επιχειρηματίες απαντούν στις αντιδράσεις σήμερα, μπορεί κάτι να είναι, αύριο όμως δεν είναι σίγουρο. Εν τέλει, όπως είπαμε και για την ακτοπλοεία, το ίδιο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κάθε άλλη μορφή ενέργειας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε όφελος του λαού μόνο στο πλαίσιο μιας οικονομίας όπου από τη μέση θα φύγει το καπιταλιστικό κέρδος, τα κλειδιά της οικονομίας θα βρίσκονται στα χέρια της εργατικής τάξης. Τώρα μοιράζουν οι μελιολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους επιχειρηματίες. Απελευθέρωση της ενέργειας, πώς είναι, ωραίος τίτλος.
φίλες και φίλοι, κεντρική κυβέρνηση και περιφέρεια, όλοι ποντάρουν στην τουριστική ανάπτυξη. Αλλά είναι μια ανάπτυξη που επιφυλάσσουν για τους εργαζόμενους, για μένα την τουριστική περίοδο, εξαντλητικά ωράρια, ελάχιστες αμοιβές και άθλιες συνθήκες διαβίωσης, κοιμούνται στις παραλίες ή στα αυτοκίνητα, και για δεύτερο υπόλοιπο διάστημα, επιδόματα ανεργίας σίγουρα που δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Και βέβαια δεν κερδίζει και ο λαός, ο λαϊκός άνθρωπος από αυτή την πολιτική, αναπτυξιακή και τα μεγάλα κέρδη, ο απλός άνθρωπος δεν μπορεί να πάει ούτε στη Ρόδο ούτε στη Σαντορίνη για να πάει, κάνει ανθρώπινες διακοπές. Μπορεί για να μην γίνεται καθόλου και εγώ ιδίως από καιρό να κάνω, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια. Η μονομερής κατεύθυνση της οικονομίας των νησιών προς την παροχή υπηρεσιών, με ένα άλλο θέμα μεγάλο, παροχή υπηρεσιών και τουρισμού, είναι αρνητική για τα νησιά μας. Πρωτογενής τομέας έχει καταληφθεί αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο. Εδώ ίσως είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα. Αν όμως πάει κάτι στραβά για τον τουρισμό, τότε τι θα γίνει. Ένα θερμό επεισόδιο. Κάτι. Πώς θα ζήσει ο κόσμος. Θα το στείλουν πάλι στην ξενιτιά. Δεν φτάνει τόσες γενιές που γέμισαν την Αυστραλία και τον Καναδά εξαιτίας διαχρονικής εγκατάλειψης των νησιών. Της εγκατάλειψης του λαού γενικότερα. Φίλες και φίλοι, στην άλλη πλευρά του νομίσματος, η ίδια πολιτική με τις τεράστιες αυτές ελλείψεις στους κρίσιμους τομείς που αναφερθήκαμε, βλέπει το λαό όλο και βαθύτερα σε επικίνδυνα εμπεριαλιστικά σχέδια και πολέμους. Αστικά κόμματα και παρατάξεις, για παράδειγμα, χειροκρότησαν τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό. Εμείς λέμε όχι σε αυτή τη συμφωνία, που έχει στόχο τον εγκλωβισμό των προσφύγων στην Ελλάδα και στα νησιά. Στη Σάμο, βέβαια, εδώ και καιρό, με την πρωτοβουλία του εργατικού κέντρου, με πολλούς φορείς εργαζομένων κλπ, έχουν ξεσηκωθεί ο κόσμος. Σήμερα νομίζω είχαν διαδηλώσεις με αιτήματα όπως πολύ θετικά. Να κλείσουν, εγώ τους πω, πρώτο επιτήριο, να κλείσουν τα νησιά. Να προωθηθούν οι άνθρωποι στην υπηρετική χώρα για όσο διάστημα μέχρι χρειάζεται σε συνθήκες ανθρώπινες μέχρι να πάνε στις χώρες που προορισμού τους. Να κλείσουν όμως τα πρώτα τους χώρα. Είναι πολύ θετικό αυτό. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος που έχει πιο έγκυρη πληροφόρηση για το θέμα. Στη Σάμο λοιπόν έχουν ξεσηκωθεί. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό, που βάλασαν την Αττική Αρμάδα, υποτίθεται να βοηθήσει, τίποτα, είναι για άλλες δουλειές αυτή, εδώ, και ελέγχουν το πέρασμα των Ρώσικων πολεμικών από το Αιγαίο. Το Αιγαίο που ενώνει Μαύρη Θάλασσα, ένα μέτωπο εκεί πολεμικό, και την Ανατολική Μεσόγειο, το άλλο. Δεν κάνουν όμως κουβέντα τα αστικά κόμματα και παρατάξεις τους στην τοπική διοίκηση για το τι προκαλεί την προσφυγιά. Κανείς από αυτούς δεν εξηγεί ότι εκατομμύρια άνθρωποι μετατρέπονται σε πρόσφυγες από την τόχεια που γεννά ο καπιταλισμός στις χώρες τους και από τους πολέμους που κάνουν οι σύμμαχοι και συνεταιροί τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνούν όλοι επίσης για την εκχώρηση, παραχώρηση νέων βάσεων στα νησιά και την υπολοιπτική χώρα. Δεν είναι μόνο η Σούδα, έχουμε γεμίσει όλη την Ελλάδα. Όπου στρατόπεδο, ο Καμένος μάλιστα είπε έτσι ακριβώς. Πριν παραδώσει ότι σε όλες τις μονάδες υπάρχουν και νατοϊκοί. Αεροπλάνα βέβαια έχουν στη Λάρισα, ελικόπτερα αμερικάνικα στο Μαγνησία, στο Πανοβίκιο. Αλεξανδρούπολη, παντού, όλη η χώρα είναι γεμάτη καινούργιες βάσεις. Αφού τα έχουν βρει με την Αμερική. Λοιπόν, τα δαστικά κόμματα και οι παρατάξεις επίσης συμφωνούν
με την υπόλοιπη, εκτός από τις βάσεις, συμφωνούν και με την υπόλοιπη όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους περιαλιστικούς πολέμους. Δεν είπαν όμως το λαό για το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η πολιτική για τον ίδιο. Επικίνδυνη αυτή η πολιτική. Οι αμερικανονατοικές βάσεις πρέπει να ξέρει ο λαός ότι δεν προστατεύουν τη χώρα. Κάπως έτσι θέλουν να το παρουσιάσουν. Αποτελούν όμως οι ίδιες οι βάσεις υποψήφιους στόχους επιθέσεων αντίπαλων υπεριαλιστών. Εδώ πιο κάτω έχουμε στη Σαντορίνη, έχουμε και το ραντάρ, το ατοϊκό ραντάρ. Δεν θα είναι πρώτο στόχο. Συνεχίζοντας την αναφορά μας στην επικίνδυνη αυτή πολιτική, να πούμε ότι ο λαός πρέπει να ξέρει ότι η αποστολή τμήματων των ενόπλων δυνάμεων εκτός συνόρων σε ευρωενατοϊκές στρατιωτικές επιχειρήσεις και σε ενατοϊκές ασκήσεις τρόπες πολέμου που γίνεται συνέχεια. Φρεγάτες, στρατός ξηράς, αεροπλάνα μέχρι την Νορβηγία φτάσανε, 4F16. Αυτή η δουλειά, αυτές οι αποστολές οικουμενικά δυνατίζουν την άμυνα της χώρας. Φεύγουν τα σύνορα της χώρας, φεύγουν τα υγεία και πάνε να μην πω πού. Λοιπόν, αδυνατίζει η άμυνα της χώρας. Επικίνδυνοτητα λοιπόν, μεγάλη. Η όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στα υπεριαλιστικά σχέδια οδηγεί σε ένα γενικότερο υπεριαλιστικό πόλεμο, φίλε και φίλοι. Σε τον οποίο προετοιμάζονται ήδη με ασκήσεις και τα λοιπά και συνεργασίες με το Ισραήλ και το ένα και το άλλο και στο οποίο θα στείλουν τα παιδιά τα δικά μας, τα παιδιά του λαού να αγγίσουν το αίμα τους γιατί έτσι θα φυτάσουν τα αμερικανο-ευρωπαϊκά μονοπόλια. Έχουν φτάσει πολύ κοντά σε ένα τέτοιο μεγάλο πόλεμο. Έχουν συσσωρευτεί τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης από τη μεριά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς και από την άλλη μεριά, στη Μαύρη Θάλασσα το ίδιο, στην Ουκρανία εκκρεμότητες, τα ξέρετε, είμαστε πολύ κοντά. Να πάμε και πιο κάτω στα Βαλκάνια, η συμφωνία Τσίπρα και Ζάεφ διατηρεί αντίθετα με ό,τι είναι, ό,τι ήταν ζητούμενο, τον αντιλητρωτισμό μεταξύ των χωρών και στις δύο πλευρές, ενώ συγχρόνως σπρώχνει στις αγκάλες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έγινε χτες, στις Βρυξέλλες, πέσαν υπογραφές. Ενθουσιασμός μεγάλος, υπέγραψε και ο Έλληνας αντιπρόσωπος εκεί, βαριά πλατιά, χαμόγελα και ενθουσιασμός. Και ήδη ξεκινάει τώρα η κύρωση, η επικύρωση από τη Βουλή του πρωτοκόλλου αυτού που υπέγραψε ήδη. Η κυβέρνηση δηλαδή έχει υπογράψει το πρωτόκολλο εισδοχής στο ΝΑΤΟ για τα Σκόπια. Το έχει υπογράψει η κυβέρνηση. Και απλώς τώρα πάει στη Βουλή και θα το επικυρώσει η Βουλή. Επικυρώθηκε. Επικυρώθηκε. Ναι. Α, ωραία. Στην Επιτροπή. Αύριο είναι στην Επιτροπή. Έχουν πέσει και οι υπογραφές του Μαξί, έχουν δηλώσει τι. Έχουν δηλώσει τι σίγουρα. Έχουν μάλιστα με αυτή τη συμφωνία το πιο άσχημο, το ακόμα πιο άσχημο είναι ότι με αυτή τη συμφωνία τη θεωρούν τη συμφωνία πρώτη. Το έχουν πει όλοι. Από τον Μπάιατ μέχρι τον Τσίπρα. Είναι πρότυπο. Και ξέρετε, έχουμε πολλές εκκρεμότητες. Έχουμε το Κυπριακό, έχουμε στα Βαλκάνια παίζονται να γίνονται συζητήσεις για αλλαγή συνόρων μεταξύ Σερβίας και Κωσικοπεδίου με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ και των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων. Σύνορα που έχουν προσδιοριστεί, που έχουν καθοριστεί με αίμα, έτσι. Το ξεχνάμε αυτό και πρόσφατα και από πιο παλιά. Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν αυτήν τη συμφωνία των Πρεσπών σαν πρότυπο, που σημαίνει αλληλεπιδρωτισμός και ΝΑΤΟ. Διατήρηση του αλληλεπιδρωτισμού,
Οποτεδήποτε δηλαδή θελήσουν αμερικάνοι το εκεί, στα πλαίσια του Διέλη και Βασίλευε, δεν είναι πολύ δύσκολο να βάλουν ένα φυτίλι και να γίνει. Καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί. Να ξεκαθαρίσουμε ότι οι λίγο συμμαχίες αξιοποιούν πολλαπλά και τα ελληνοτουρκικά ζητήματα για τα δικά του συμφέροντα στο πλαίσιο αυτό το ίδιο του Διέλη και Βασίλευε. Αξιοποιούν και μάλιστα ασφυρίζουν αδιάφορα σε σχέση με την αμφισβήτηση της κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας από την Τουρκία και την επιθετικότητά της. Αν δεν την επικροτούν δηλαδή κιόλας, πάντως το μέρος το ελληνικό στις ελληνικές δεν συμφωνούν, είναι αντίθετοι. Τα αστικά όμως κόμματα και οι παρατάξεις τους πρέπει να το συγκρατήσουμε αυτό. Κλείνουν τα μάτια, δεν μιλάνε για τη στάση αυτή. Δεν εξηγούν. Ο λαός πρέπει να μην επηρεάζεται από τον εφησυχασμό που καλλιεργεί η κυβέρνηση, αλλά να παραμένει σε ετοιμότητα. Δεν πρέπει επίσης να παίρνει στα σοβαρά τα παραμύθια της ότι τίθεν στην Ελλάδα βασιλεύει σταθερότητα και ασφάλεια. Τα πράγματα είναι σοβαρά και τιμωνούν κινδύνους τόσο στο Αιγαίο όσο και ευρύτερα, ενώ οι συμμαχίες της χώρας καμιά ασφάλεια δεν παρέχουν είτε σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα είτε γενικότερα. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν πηγή κινδύνων και συμφορών για το λαό, όπως έχει δείξει ο βίος και η πολιτεία τους, να αρχίσουμε από την Κούντα, περάσουμε στην Κύπρο και τα ίμια τελευταία. Επομένως, είναι η σύμμαχη αυτή, είναι αχρίαστη αλλά και επικίνδυνη και ο λαός επιβάλλεται να τους διώξει και από το Αιγαίο και από τη χώρα. Τώρα δεν ξέρω πολύ εδώ αν είσαστε αισιόδοξοι από τη συνάντηση που έγινε πέρσι Τσίπρα Ερντογάν. Εμείς δεν είμαστε καθόλου. Ειδικά που έγινε σε ένα πλαίσιο αμερικανο-νατοϊκών επιδιώξεων, υπεριαλιστικών σχεδιασμών και ανταγωνισμών στην περιοχή μας. Το Μεντεσές, το ρόλο του Μεντεσέ δεν του τον δώσανε μόνο για τα Βαλκάνια. Το έχουν δώσει και για σε σχέση με την Τουρκία. Γιατί είχε γκρίνιαζε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα η Τουρκία. Δεν τα πηγαίνανε καλά με τους Αμερικάνους και έχει αναλάβει η κυβέρνηση, έχει υποθεί αυτό και επίσημα, να φροντίσει ώστε να διατηρήσει την Τουρκία στις αγκάλες του ΝΑΤΟ. Στις αγκάλες του ΝΑΤΟ με παραχωρήσεις τι, δεν θα τους δώσει κανένα πεσκές, κάτι θα τους δώσει. Και είναι πίσω από κλειστές πόρτες βέβαια, δεν ξέρουμε και τι συζητήθηκε αυτές τις μέρες. Οι συζητήσεις καλές είναι. Είχαμε και στο παρελθόν βέβαια, είχαμε και συναντήσεις διάφορες, μέχρι και κουμπαριές, αλλά οι παραβιάσεις, αμφισβητήσεις, φτάσαμε να αμφισβητεί και την ισχύ της συνθήκης της Λοζάνης. Και βέβαια φτάσαμε και σε επίπεδα επιθετικότητας. Πέρυσι, θυμάστε τέτοιο καιρό, τρακάρανε τα καράβια, τα του λιμενικού, του πολεμικού ναυτικού, συλλάβανε και τους δυο συναδέλφους στον Εύρο. Οι συζητήσεις δεν λάβουν όπως είπαμε, αλλά δεν πρέπει να υπερβάλλουμε για την αποτελεσματικότητά τους. Γιατί τελικά καταλήγουν, το που είναι φανερό, στα κέρδη των επιχειρηματιών. Και από εδώ μεριά και την από εκεί μεριά, όταν πάνε και οι πρωθυπουργοί, σέρνουν μαζί τους και ένα μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών και συνάπτονται εμπορικές συμφωνίες. Τελευταία αυτή συνάντηση συμφωνήθηκαν λέει και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Άλλη μια ωραία λέξη, εμπιστοσύνη. Ωραία δεν είναι ανάμεσα στους δύο συμμάχους και τα λοιπά. Η εμπειρία όμως λέει ότι η διαδικασία αυτή κρύβει πολλά και σοβαρά προβλήματα. Είναι με αμερικανο-νατοϊκό καπέλο και αυτό
Δεν έχουμε βέβαια και πολύ χρόνο, να λέγαμε και διάφορα παραδείγματα. Μέχρι είχε συζητηθεί να πετάνε τα αεροσκάφη, τα πολεμικά, τα ελληνικά, χωρίς πυρομαχικά στο Αιγαίο. Γιατί σαν μέτρο εμπιστοσύνης. Αλλά αυτός, τα τουρκικά αεροπλάνα είναι πολύ κοντά στα νησιά, βέβαια, στη Μυτιλήνη, στη Χίο και στο Λετάλα, και δεν έχουν πρόβλημα σχετικό. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι να καλέσουμε τους δυο λαούς να δυναμώσουν την αλληλεγγύη μεταξύ τους. Δεν έχουμε μεταξύ μας οι λαοί να χωρίσουμε τίποτα. Οι αστικές τάξεις είναι που η μια τσακώνεται με την άλλη ποια θα κερδίσει περισσότερα. Να δυναμώσουν τον αγώνα τους ενάντια στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, οι δυο λαοί. Ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα που γεννά κρίσεις, ανεργία, φτώχεια και πολέμους και προσφυγιά. Φίλες και φίλοι, η συγκεκριμένη πολιτική που ελπίζω δεν σας κούρασε πολύ που μέχρι τώρα ανέφερα και με, η οποία με προδιαφορές ακολουθείται διαχρονικά από τις ελληνικές κυβερνήσεις, όλα τα αστικά κόμματα και τις παρατάξεις τους στην κρατική διοίκηση, δεν ακολουθείται χωρίς λόγο. Η συγκεκριμένη πολιτική ακολουθείται γιατί αποβλέπει στην κερδοφορία του ελληνικού επιχειρηματικού κεφαλαίου και όχι του λαού. Για τον λαό επιφυλάσσουν την κατάσταση εγκατάλειψης που είπαμε προηγουμένως, τα κρίσιμα ζητήματα που κυριαρχεί στο Νότιο Αιγαίο, αλλά και ευρύτερα στα λαϊκά στρώματα. Αυτό είναι για τον λαό και για τις επιχείρησεις χρήμα πολύ. Επομένως, ο ελληνικός λαός, ο λαός του Αιγαίου, πρέπει να καταδικάσει συνολικά τη σε βάρος του πολιτική, τόσο σε επίπεδο κοινωνίας, όσο και σε ό,τι αφορά την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Το μήνυμα καταδίκης μπορεί να σταλεί μόνο υπερψηφίζοντας τους υποψήφιους του ΚΚΕ της λαϊκής εισπύρωσης στις επόμενες εκλογές. Η νεολαία, αλλά και κάθε λαϊκός άνθρωπος, έχει συμφέρον να συμπαραταχθεί με το ΚΚΕ και τη λαϊκή συσπήρωση, έστω και αν δεν συμφωνήσει όλα μαζί μας. Είναι το κόμμα που δεν πρόκειται να το ξεγελάσει. Ήδη το κάλεσμα αυτό της λαϊκής συσπήρωσης και του ΚΚΕ έχει θετικά αποτελέσματα. Θα το έχετε υπόψη σας. Διαβάζουμε στην εφημερίδα κάθε τόσο δηλώσει στήριξη από ανθρώπους που είχαν απομακρυνθεί για διάφορους λόγους από το κόμμα και επιστρέφουν να δηλώνουν ότι στηρίζουν το κόμμα. Θα συμμετέχουν και στους συνδυασμούς, στους εκλογικούς. Να πω και έχουμε και παράδειγμα συναδέλφου, όχι ενός. Θυμάμαι στο μυαλό μου, έχω μόνο τελευταία ένα συνταγματάκι του μηχανικού. Είπε ο άνθρωπος καθαρά, πήγα στο ΠΑΣΟΚ, πήγα εκεί, τώρα τίθεμαι στη διάθεση του κόμματος και του Γενικού Γραμματέα. Καθαρά πράγματα. Πυροσβέστες, να πω για τον χώρο το δικό μας. Αλλά όλοι θα ξέρετε και την Αγλαία Κυρίτση, που πολλές προσωπικότητες τέλος πάντων που επιστρέφουν και συμπαρατάσσονται με το κόμμα. Είναι το κόμμα και η λαϊκή συσπήρωση είναι η άλλη φωνή απέναντι στην πολιτική που με μικροδιαφορές ακολουθούν όλοι οι άλλοι που τους ζητούν την ψήφο. Στις εκλογές πρέπει να ενισχυθεί τώρα αυτή η άλλη φωνή που μπορεί να διεκδικήσει και να βάλει περισσότερα εμπόδια σε ό,τι υποβιβάζει την ποιότητα ζωής του λαού και των εξαθλιών. Με την ψήφο του στη λαϊκή συσπήρωση ο λαός να πει ένα όχι και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πρωτοφωνάξει ότι δεν θέλει καμιά εμπλοκή στα επικίνδυνα υπεριαλιστικά σχέδια και τους πολέμους, υπεριαλιστικούς πολέμους, δεν θέλουμε καμιά εμπλοκή. Σας καλούμε λοιπόν όλους να εκφράσουμε μαζί την αγανάκτηση, τη διαμαρτυρία και την καταδίκη μας για την κυρίαρχη, για τη λαϊκή πολιτική, διαμίζοντας τις κάλπες και σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες του επόμενου διαστήματος με ψήφους της λαϊκής συσπήρωσης και του ΚΚΕ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.